Είμαι πρόεδρος της Κινησία Ψίδωρο και πρόεδρος του Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας, τον Κινησέφ. Μπορούν, κύριε Καρυπίδη, οι κοινωνικές συντηρητικές επιχειρήσεις να δώσουν εισόδημα στον κόσμο, στο πρόγραμμα που έχετε εσείς προχωρήσει? Φυσικά και μπορούν. Είναι, νομίζω, και μονόδρομος το ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την κοινωνική οικονομία, γιατί τα οικονομικά περιθώρια σε όλους έχουν ξανέψει. Οπότε κάθε ενέργεια που θέλει να κάνει μονομένα κάποιος δεν μπορεί, λόγω ότι τα χρήματα που έχει θα θέλει να τα κρατήσει. Δεύτερον, ότι είναι αβέβαιο όλο το μέλλον και οπότε πηγαίνει σε σχήματα, συνεταιριστικά σχήματα, ώστε όλη αυτή η προσπάθεια, η ιδέα ή ο στόχος να γίνει από πολλά άτομα. Οπότε τα κόστη είναι στην κάθε επιχείρηση και λιγότερα γιατί μοιράζονται, αλλά και η προσπάθεια για το θεμητό αποτέλεσμα είναι πιο εύκολη γιατί έχει ανθρώπους να το στηρίζουν. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μια κινησέπ? Όχι, μια κινησέπ δημιουργείται πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν έτοιμα καταστατικά, έτοιμες αιτήσεις, υπάρχει ένα δίκτυο πανελλαδικό, αλλά υπάρχει και δίκτυο στην Δυτική Μακεδονία που μπορούν δωρεάν να έρθουν να απευθυνθούν και να φτιάξουν την ΣΕΠ, δηλαδή την κοινωνική οικονομία. Με τι μπορούν να ασχοληθούν οι άνθρωποι που δημιουργούν μια ΣΕΠ? Καλύπτει όλο το φάσμα της οικονομίας? Ναι, καλύπτει όλο το φάσμα της οικονομίας. Μπορούν να φτιάξουν από μια καφετέρια, να απευθυνθούν στον πρωτογενή τομέα, στον διτογενή τομέα και παροχής, δευτερογενή τομέα. Δηλαδή σε όλους αυτούς τους τομείς μπορούν να ασχοληθούν, να στοχεύσουν και να υλοποιήσουν το στόχο που έχουν βάλει. Φτάνουν τα λεφτά για να επιβιώσει μια οικογένεια με μια κινησέπ, δηλαδή με μια τέτοια? Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από πριν, είναι ανάλογα τη δράση που θέλει να κάνει ο καθένας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ό,τι εισόδημα, ό,τι πλούτο βγάζει η συγκεκριμένη επιχείρηση μοιράζεται και διανέμεται στους εργαζόμενους που είναι μέλη και εργαζόμενοι συγχρόνως σε μια εταιρεία, δηλαδή αφεντικά και εργαζόμενοι. Έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο των κινησέπ στην Δυτική Μακεδονία? Έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή το 80% των κινησέπ που υπάρχουν συμμετέχουν στο δίκτυο, παραμένει ένα 20%, δηλαδή κάποια κινησέπ από Αμίντεο Φλόρινα και κάποια που έχει δημιουργηθεί εδώ στην Κοζάνη από την κοινότητα της Πούρτας να ενταχθούν και αυτοί στο δίκτυο. Ευχαριστούμε.